Καλημέρα, Κατερίνα. Τελικά θα σου έλεγα εγώ χθες ότι θα έπρεπε να πάρουν μέτρο μαζί τους για να μετρήσουν το δρόμο. Εσύ γέλασες, εσύ μάλλον δεν έγινε, θα δούμε, είπες. Βγάλα μέτρο και μετρήσαν τη διάσταση, τη διάπλαση του δρόμου. Όχι, δεν βγάλαν μέτρο χθες, αλλά το μέτρο το έβγαλε τις προηγούμενες ημέρες η ελεγκτική υπηρεσία και η υπηρεσία περιβάλλοντος, λειτουργοί που επισκέφθηκαν την περιοχή. Και αναμένεται η έκθεση της υπηρεσίας περιβάλλοντος και της ελεκτικής υπηρεσίας για να δούμε κατά πόσον αυτές οι καταγγελίες που έγιναν από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις αν είναι βάσιμες ή αν απλώς είναι υπερβολές. Πάντως ο αρμόδιος υπουργός που επισκέφθηκε χθες το εργοτάξιο και ήταν παρόντες και εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρείας του εργολάβου, αλλά και των αρμοδίων κυβερνητικών τμήματων. Επίσης ήταν το στέλεχος του τμήματος δασών, που είναι ο επιβλέπων του έργου. Ναι. Και ο υπουργός ανέφερε ότι δεν είδε σημεία και τέρατα όπως γράφονταν τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό το οποίο επιβεβαίωσε είναι ότι, και εξήγησε μάλλον, ότι έγινε βαθύτερη εξκαφή προκειμένου να βρουν σταθερό σημείο για να τοποθετήσουν τα υπόλοιπα υλικά που απαιτούνται για την επίστρωση του δρόμου. Επίσης παραδέχτηκε. Άρα δεν μπήκαν προς το πλάτος, μπήκαν πιο βαθιά. Ναι, αλλά υπάρχουν καταγγελίες ότι έχουν κάνει δρόμο διπλής κατεύθυνσης. Υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες ότι σε ορισμένα σημεία έχουν διαπλατείνει πάρα πολύ το δρόμο. Ναι. Βέβαια, αυτό μπορεί να σήμερα να μην φαίνεται, διότι είναι οι χωματουργικές εργασίες και τα μπάζα που έχουν ρίξει δεξιά και αριστερά. Υπήρχαν ορισμένα σημεία σε αυτό το δρόμο παλαιότερα που ήταν πλατής ο δρόμος, ήταν, και τον είχαν ανοίξει ουσιαστικά και τα διάφορα αυτοκίνητα σαφάρι που κυκλοφορούν εκεί στην περιοχή. Όταν άνοιγαν λακκούβες σε ένα σημείο, πήγαιναν παραδίπλα και έτσι φαινόταν ότι είναι ένας πολύ πλατής δρόμος. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κάνουμε εικασίες όλοι, θα αναμένουμε την έκθεση της υπηρεσίας περιβάλλοντος, του τμήματος περιβάλλοντος και της ελεκτικής υπηρεσίας. Πρέπει να δούμε, Κατερίνα, τι προέβλεπαν τα σχέδια, ποιοι ήταν οι περιβαλλοντικοί όροι και τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί χρειάζεται, γιατί παίρνει τόσο καιρό. Εμένα, εγώ αυτό διερωτώ με. Εδώ και 2-3 μέρες που το συζητάμε. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, καλά, αυτά τα στοιχεία δεν είναι εύκολο να τα βρουν, αφού υπάρχει ένα συμβόλαιο. Μέσα στο συμβόλαιο υπάρχουν οι ρήτρες και ακριβώς όλα όσα γράφονται. Ναι. Με το τι συμβαίνει, δεν μπορούν να τα βάλουν δίπλα-δίπλα και να δουν, παιδιά, ακριβώς αυτό που γράφεται. Ναι, και αυτός είναι ο λόγος που κάνουν αυτές τις μετρήσεις, διότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις λένε ότι άλλα προβλέπουν τα σχέδια τα οποία κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν, δηλαδή προέβλεπαν ότι το βάθος της εξκαφής θα είναι 1 μέτρο π.χ. και τώρα είναι 3 μέτρα. Η διαπλάτηση και τα μπάζα που τοποθετούνται θα ήταν τόση ποσότητα, το πλάτος του δρόμου θα ήταν τόσο, τα ερίσματα θα ήταν 2 μέτρα. Αυτά όλα ελέγχονται τώρα. Αυτό το οποίο επιβεβαίωσε ο υπουργός είναι αυτό το οποίο είχαμε πει και εμείς στα ρεπορτάζ μας, είναι ότι αυτό το οποίο παρατηρείται είναι πολύ μεγάλη καθυστέρηση στο έργο. Το έργο θα έπρεπε να παραδοθεί τον επόμενο μήνα και φαίνεται ότι δεν πρόκειται να παραδοθεί, ούτε ακόμη ίσως να χρειαστούμε άλλο ένα χρόνο. Καλά, έτσι όπως φαίνεται, σε ένα μήνα αυτό δεν τελειώνει. Θα πάμε ίσως και το επόμενο καλοκαίρι μέσα στην σκόνη και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στην περιοχή. Από εκεί και πέρα, ο υπουργός είπε ότι δεν είδε, με βάση την ενημέρωση που του έκαναν και εκεί, ο ίδιος είπε ότι δεν είδε σημεία και τέρατα στο έργο, στον ΑΚΑΜΑ, και ότι δεν υπάρχουν παραβιάσεις των περιβαλλοντικών όρων. Αυτή ήταν και η θέση που είχε διατυπώσει τις προηγούμενες ημέρες και χθες με ανακοίνωσή του και το Τμήμα Δασών. Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε την έκθεση της υπηρεσίας περιβάλλοντος
και της ελεκτικής υπηρεσίας για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Πάντως, αυτό το οποίο έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες, Κατερίνα, το επαναλάβω και τώρα, δεν είχε κανένα συμφέρον ο εργολάβος να κάνει πλατύτερο το δρόμο ή να πάει να σκάψει πιο βαθιά, γιατί αυτό σημαίνει περισσότερο κόστος για τον ίδιο. Επίσης, τι συμφέρον είχε κάποιος να κάνει ένα πλατύτερο δρόμο από αυτό που προβλέπεται στα συμβόλαια. Στην προκειμένη περίπτωση λέω ότι δεν υπήρχε κάποιος. Αν ήταν ένας ιδιώτης, θα το καταλάβουμε, θα το καταλαβαίναμε. Εντάξει, να το δούμε, Κώστα, να το δούμε. Να περιμένουμε, να δούμε. Αν υπάρχει απόκληση, κοίταξε, αν υπάρχει απόκληση πολύ μεγάλη, αυτή θα πρέπει να δικαιολογηθεί με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Αν δεν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση, και αυτό ενδεχομένως να πρέπει να δικαιολογηθεί. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ήταν αντίθετες με αυτό το εύρος των έργων που γίνονται στο ΑΚΑΜΑ. Εξαρχής, μάλιστα. Εξαρχής. Και βλέπουν τώρα ότι το εργοτάξιο αυτό και τα έργα που γίνονται βλέπουν όλη αυτή την καταστροφή και σύν της άλλης έχουν μετρήσει, λένε, και ότι σε ορισμένα σημεία, ενώ τα σχέδια προέβλεπαν δρόμο 4 μέτρων, είναι 8. Εντάξει, το 4 από το 8 έχει μια διαφορά. Για παράδειγμα. Ναι, ενώ κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Ανάλογα το πόσο εκτός είναι, αν είναι, θα πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί και να υπάρχει μια εξήγηση. Θα το δούμε. Ναι. Να το δούμε. Πάντως, χθες απόλαυσαν ένα ουράνιο τόξο και ο υπουργός και οι συμμετέχοντες στην. Κάπου το έχουμε κι εμείς. Τώρα να το δούμε. Είδατε τι ωραίες επισκέψεις που κάνουν όταν θέλουν να βγουν εκτός γραφείου. Όλοι τους. Ενώ τα βλέπουν τα πράγματα από κοντά. Καλύτερα να είσαι εκεί και να τα βλέπεις. Ναι. Παρά να τα βλέπεις από το γραφείο σου. Διαφορετική αίσθηση έχεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σίγουρα. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει το Τμήμα Περιβάλλοντος και η Ελεκτική Υπηρεσία. Πάμε να δούμε αν βγήκε άκρη.